Φίλε, και τον λόγο. Ναι, μια και πιάσαμε και το ημερολόγιο, τη Δευτέρα είναι 9 του Μαΐ. Και είναι η επέτειος της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Της συντριβής, του φασισμού, του ναζισμού, της πιο σκοταδιστικής θεωρίας και πολιτικής που γνώρισε η ανθρωπότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την αντισυνταγματικότητα. Υπάρχουν προβλήματα αντισυνταγματικότητας. Ωστόσο, επειδή σημασία έχει όσοι παρακολουθούν τη Βουλή να αντιληφθούν την υποκρισία που κρύβεται γύρω από τα θέματα της αντισυνταγματικότητας. Ποιος αποφασίζει τελικά αν είναι αντισυνταγματική μια διάταξη ή όχι? Οι 151. Αυτοί που έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει. Το αποφασίζουν και μάλιστα έχει βγάλει και έλικες και γίνεται ελικόπτερο. Αυτό έχει γίνει επανειλημμένα. Δεύτερο, αυτή η συζήτηση που γίνεται και σήμερα και πάντα, δεν θέλω να πω ότι εγγίζει τα όρια της γελοιότητας, αλλά εγγίζει τα όρια της τραγωδίας για το λαό. Γιατί τι είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα? Ο κύριος Λάπας έσκαψε το λάκκο του τελικά. Λέει ότι ο κύριος, ποιος είπατε, Γκατατζής, λέει ότι η πλειοδοσία και η έγερση κάθε φορά της πραγματικότητας αποδυναμώνει το ίδιο το Σύνταγμα. Μα καλά, πού ζούμε? Αυτό δεν κάνατε τόσα χρόνια. Ήταν η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, παλιότερα το Πασόκ κάθε φορά τη σταγματικότητα. Άλλαξαν τα πράγματα τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, σε κάθε νομοσχέδιο είχαμε βαρεθεί να συζητάμε τα θέματα της αντισυνταγματικότητας. Τώρα τι άλλαξε δηλαδή? Τι δεν τα κάνουν οι άλλοι? Αυτό το παιχνίδι λοιπόν που παίζεται κάθε φορά είναι για να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Ενώ πρέπει να γίνει συζήτηση επί της ουσίας. Τρίτο θέμα. Κριτήρια βιωσιμότητας λέει. Ότι με βάση το κριτήριο, έτσι είναι κύριε Λάπα, της βιωσιμότητας μπορεί να κόβονται οι συντάξεις. Διαπευθύνεται ερώτημα, γιατί θα σας απαντήσει. Ναι, είναι ρητορικό. Έτσι. Ναι, ρητορικό. Ναι, επειδή γνωριζόμαστε 40 χρόνια. Λέω. Λέω λοιπόν και για τον κύριο Υπουργό από εκεί. Ποιος το καθορίζει το κριτήριο βιωσιμότητας? Πόσα έχετε φάει από τα ταμεία? 100 δισεκατομμύρια. Δώστε τα πίσω να δούμε. Είναι βιώσιμα ή όχι? Τι σημαίνει βιωσιμότητα? 350 και 400 ευρώ. Επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και δεν τρέπεστε όλοι να το λέτε αυτό? Να ξεκινήσει από εδώ μέσα, από εσάς. Ποιος το καθορίζει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης με 350 ευρώ? Δώστε λοιπόν τα 100 δις που έχουν πάρει πίσω από αυτούς που τα πήραν, να συζητήσουμε και μέσα στο καπιταλισμό αν είναι βιώσιμο ή όχι το ασφαλιστικό σύστημα. Άρα, για να καταλήξω, η ερμηνεία του συντάγματος πάντα από τις κυβερνήσεις που ακολουθούν την αντιλαϊκή πολιτική και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες γίνεται ορθότατα όταν πρόκειται να τσεκουρώσουν τον κόσμο, όταν πρόκειται να ακολουθήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Και έτσι είναι διατυπωμένο και το Σύνταγμα, λάστιχο για να μπορεί κάθε κυβέρνηση κάθε φορά να το χρησιμοποιεί σε βάρος του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ κύριε Παφίλη.